Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο 23ο επεισόδιο του podcast, το οποίο ταυτόχρονα αποτελεί και το τρίτο επεισόδιο της νέας σεζόν, της δεύτερης σεζόν δηλαδή, αλλά και το πρώτο επεισόδιο μια ειδική σειράς που θα έχουμε μέσα στο podcast με τον υποτίτλο The Sex Ed Series. Επεισόδια τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ψυχοσυναισθηματική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ενηλίκων και εφήβων. Ως ψυχολόγος κρίνω ότι όσα θα ακουστούν στη συνέχεια, όπως και όλο το περιεχόμενο τόσο του καναλιού μου στο YouTube, όσο και του podcast, είναι κατάλληλα για εφήβους και ενήλικες. Εάν είσαι λοιπόν 12 ετών και πάνω και αν ενδιαφέρεσαι να μάθεις για το σεξ, μπορεί να παρακολουθεί αυτό το επεισόδιο. Είτε μόνο σου, είτε μόνη σου, είτε μαζί με του γονείς σου και ούτω καθεξή. α είμαι. Σε περίπτωση που είναι η πρώτη φορά που ακούς τη φωνή μου ή βλέπεις τη φάτσα μου, αν παρακολουθείς αυτό το βίντεο από το YouTube. Είμαι ψυχολόγος, κατάγομαι από την Κύπρο, ε, έχω εργαστεί για πάνω από 20 χρόνια με ενήλικες ζευγάρια και εφήβους. Έχω σπουδάσει ψυχολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και έχω αποφοιτήσει από τον τομέα κλινικής και κοινωνικής ψυχολογίας. Είμαι αδιούχος επαγγελματίας ψυχολόγος, αλλά τα τελευταία 5 χρόνια περίπου έχω αφοσιωθεί περισσότερο στη ψυχοεκπαίδευση και στην συγγραφή ψυχοεκπαιδευτικών βιβλίων. Αυτή την περίοδο βρίσκεται υπό έκδοση το 7ο ψυχοεκπαιδευτικό μου βιβλίο, μέσα στο οποίο ξεκινάει μία συζήτηση για την ψυχοσυναισθηματική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Είμαι άνθρωπος των πράξεων και άνθρωπος της δράσης. Υπάρχει μία συζήτηση στην κυπριακή κοινωνία σε σχέση με την εισαγωγή ή μη της σεξουαλικής διαπαιδαγωγής ως τα σχολεία, Υπάρχει επίσης μια διαδικασία στην ελληνική δημοκρατία στην οποία φαίνεται ότι σιγά σιγά αργά και με αρκετά εμπόδια προσπαθεί να μπει η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία και αποφάσισα να συνεισφέρω σε αυτή τη δημόσια συζήτηση ετοιμάζοντας αυτή τη σειρά μέσα στο podcast μου η οποία νομίζω πως μπορεί να φανεί χρήσιμη σε εφήβους, νεαρούς ενήλικες, γονείς, δασκάλους, εκπαιδευτικούς, θεραπευτές ή ακόμη και ενήλικες ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να μάθουν για το σεξ. Τι γίνεται με σένα, θέλεις να μάθεις για το σεξ. Εσύ, τι είδου σεξουαλική διαπαιδαγώγηση έχεις δεχθεί. Ή ασθέσω θέσω καλύτερα την ερώτηση, έχεις δεχθεί ποτέ σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Σου μίλησε ποτέ κανένας για το σεξ. Σου μίλησε κάποιος γονιός σου γύρω από το σεξ. Σου μίλησε κάποιος στο σχολείο για το σεξ. Σου μίλησε ένας θεραπευτής ή μια θεραπεύτρια για το σεξ. Παρακολούθησες κάποια μαθήματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης είτε σε ιδιωτικό ή δημόσιο σχολείο. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουμε δεχθεί σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Εγώ, για παράδειγμα, έχω δεχθεί την ορθόδοξη χριστιανική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, όπου ούσα κόρη ιερέω και θεολόγου και μεγαλώνοντα μέσα σε μια εξαιρετικά αυστηρή θρησκευτική οικογένεια, έμαθα από πολύ νωρί ότι το σεξ έξω από το γάμο είναι αμαρτία, ότι το προγαμιαίο σεξ είναι αμαρτία, ότι οι άνθρωποι αυτοί που δικαιούνται να κάνουν σεξ, δηλαδή οι ετεροφιλόφιλοι που είναι παντρεμένοι μεταξύ του, δεν δικαιούνται με βάση του κανόνε τη Εκκλησία, τη Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία, να κάνουν σεξ τι ημέρε των νηστιών καθώ και των θρησκευτικών εορτών. Και γενικώ έχω μάθει για το σεξ ότι απαγορεύεται. Δηλαδή έχω μάθει περισσότερο, έχω πληροφορηθεί μεγαλώνοντα περισσότερο για το ότι το σεξ εκτό γάμου είναι αμαρτία, άρα είναι βρώμικο και είναι κακό ότι το αποδεκτό σεξ είναι μεταξύ δύο ανθρώπων οι οποίοι είναι παντρεμένοι στην εκκλησία, στο Δημαρχείο δεν πιάνει, και μεταξύ δύο ανθρώπων οι οποίοι είναι ετεροκανονικοί, δηλαδή είναι άνδρας ο οποίος παντρεύεται γυναίκα. Έτσι έχω μάθει μεγαλώνοντας. Αυτή ήταν η σεξουαλική μου διαπαιδαγώγηση από το σπίτι και ο καθένας από εσά. Αναλόγως του σπιτιού στο οποίο μεγάλωνε, Μπορεί να ακούσατε πράγματα για το σεξ αρνητικά, όπω αυτά που έχω ακούσει εγώ, και ελπίζω κάποιοι από εσά να μεγαλώσατε μέσα σε οικογένειε τις οποίε οι γονείς σα ήταν αρκετά καλλιεργημένοι, ψυχοσυναισθηματικά καλλιεργημένοι, ώστε να απαντούν στι ερωτήσει των παιδιών του και στι απορίε του σε σχέση με το σώμα του, σε σχέση με το σεξ, σε σχέση με τη σεξουαλική λειτουργία και να δέχθηκαν έστω και άτυπα κάποια σεξουαλική διαπαιδαγώγηση από του γονεί του από κάποια βιβλία σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης για παιδιά σχολικής και φιβικής ηλικία και ούτω καθεξής. Η αλήθεια είναι ότι η μεγαλύτερη πιθανότητα, αν ακούς αυτό το βίντεο στα ελληνικά, είδες στα ελληνικά αυτό το βίντεο, άρα είσαι ελληνόφωνος, το πιο πιθανό να μην έχεις δεχθεί ποτέ σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Εγώ ξέρετε πως δέχθηκα σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Σε ηλικία 10 ετών είχα ακούσει τη λέξη σεξ, αλλά την είχα ακούσει μέσα στο αρνητικό πλαίσιο στο οποίο σας περιέγραψα. Δεν ήξερα όμως τι είναι το σεξ. Και δεν ρώταγα. Γιατί οι απαντήσει ήταν αυτές είναι οι απαγορεύσεις για το σεξ και όταν έρθει η ώρα σου θα μάθεις τι είναι το σεξ. Είχαμε τότε στο πατρικό μου μία εγκυκλοπαίδεια, η οποία είχε κάποιες καφέ σελίδες πίσω, στις οποίες είχε μέσα ζητήματα για γονεί, θέματα για γονεί για το πώς να τα τα παιδιά τους. Οπότε άνοιξα την εγκυκλοπαίδεια, τότε δεν υπήρχε το Google, να κάνεις Google search ή Bing search ή οποιοδήποτε άλλο search. Δεν υπήρχε το διαδίκτυο, οπότε άνοιξα το λίμμα sex στην εγκυκλοπαίδεια, το οποίο παρέπεμπε στον ολίμα σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, το οποίο βρισκόταν στις πίσω καφέ σελίδε. Το διάβασα, δεν πολύ κατάλαβα τι ήθελε να πει. Οπότε σε κάποια φάση, παρόλο που δεν πολύ κατάλαβα, θεώρησα ότι είχα, <laughs> ότι είχα υποχρεώσει να ενημερώσω και τις συμμαθητρίες μου. Γιατί άμα μαθαίνει κάτι πρέπει να το μοιράζεσαι. Ήμουν από τότε μια άτυπη podcaster. Οπότε Περπατώντα ένα α, μεσημέρι, Μεγάλη Παρασκευή, μαζί με δύο φίλε, οι οποίε ήταν σε μία τάξη παραπάνω από εμένα, δηλαδή εγώ ήμουν στην Τετάρτη Δημοτικού και αυτή στην Πέπτη, του λέω: Εγώ διάβασα στην εγκυκλοπαίδεια και έχω μάθει τι είναι η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Δεν θυμάμαι ακριβώ τι του είπα. Οπότε γυρνάει η κοπέλα, η, η μία από τι δύο, και μου λέει: Ξέρει πώ γίνεται το σεξ. Έτσι λέω: Ξαπλούν και κάνω σεξ. Μου λέει πώ κάνουν σεξ. Ξέρει πώ γίνεται. Δεν ήξερα. Δεν είχα ιδέα. Γιατί εννοείται του το λίμμα που διάβασε ήταν ξεκάθαρα θεωρητικό και σε καμία περίπτωση δεν είχε πρακτικέ πληροφορίε, ούτε καν εικονογράφηση. Πώ μπαίνει το κλειδί στην κλειδαρότρυπα, μου λέει. Τη λέω, δεν κατάλαβα. Μου λέει, όταν έχουμε μία γυναίκα, η γυναίκα έχει μία τρύπα που είναι όπως την κλειδαρότρυπα. Και ο άνδρας έχει ένα όργανο, του πουλί του άνδρα δηλαδή μου είπε, είναι όπως το κλειδί. Πώς μπαίνει το κλειδί μέσα στην κλειδαρότρυπα και ανοίγει την πόρτα, έτσι γίνεται και το σεξ. Και έπαθα την πλάκα μου. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι ήταν. Αργότερα α, αποτέλεσα και ανέκδοτο στο πανεπιστήμιο. <laughs> γιατί στο πρώτο έτος, σε ένα μάθημα κλινικής ψυχολογίας, ο μακαριστός καθηγητής μου, ο Στάθης ο Λιμπεράκης, έκανε μία ερώτηση η οποία είχε σχέση με το στοματικό σεξ. Και με ρώτησε εμένα, ξέρεις τι σημαίνει στοματικό σεξ. Και σηκώνομαι εγώ απάνω τώρα, 18 ετών, και του λέω με πάσα φυσικότητα, ναι, όταν οι άνθρωποι φιλιούνται στο στόμα. Θεωρούσα ότι αυτό ήταν το στοματικό σεξ. Άρα, οι όποιε πληροφορίε είχα μεγαλώνοντα για το σεξ, αφορούσε μόνο με τη στιγμή της δίσδυσης, και καμία άλλη απολύτω πληροφορία, σαν πω το σεξ αποτελεί μόνο η διείσδυση. Κρατήστε αυτή την πληροφορία, γιατί σε αυτή τη σειρά σεξουαλική διαπαιδαγώγηση θα μιλήσουμε πολλέ φορέ για την υπερεκτιμημένη διείσδυση. Όποιου είδου. Κρατήστε το σαν τίτλο. Η διείσδυση είναι υπερεκτιμημένη. Και παρακολουθώντας τα επόμενα επεισόδια αυτού του podcast θα καταλάβετε γιατί. Να ρωτήσω. Σας έχει μιλήσει ποτέ κανείς μεγαλώνοντας για το σώμα σας. Ε, μπορεί να μην σας έχει μιλήσει για το σεξ. Σας έχει μιλήσει για το σώμα σας. Σας έχουν μιλήσει οι γονείς σας για τις διαφορές μεταξύ ανδρικού και γυναικείου σώματος. Σας μίλησε κανείς για τα χαρακτηριστικά του αρσενικού σώματος και τα χαρακτηριστικά του θηλυκού σώματος. Όταν γεννιέται ένα παιδί, καταλαβαίνουν οι ιατροί, οι γονείς, ο περίγυρος, το φίλο του παιδιού, κοιτάζοντας τα σεξουαλικά του όργανα ή τα αναπαραγωγικά του όργανα. Στην περίπτωση που γεννιέται ένα παιδί που δεν έχει κάποια χρωμοσωμική ανομαλία. Γιατί θα πούμε στην πορεία ότι μπορεί και ένα παιδί να γεννηθεί intersex. Να μην έχει δηλαδή διακριτά ανδρικά σεξουαλικά όργανα ή διακριτά γυναικεία σεξουαλικά όργανα, να έχει κάτι και από τα δύο. Θα το πούμε στη συνέχεια αυτό το πράγμα ή σε αυτό το επεισόδιο σε κάποιο επόμενο. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων όμως, όταν γεννιέται ένα παιδάκι μπορεί να παρατηρήσουν από το περιβάλλον ότι αυτό το παιδάκι έχει όρχης και πέος, άρα είναι αγοράκι ή αυτό το παιδάκι έχει κλειτορίδα και κόλπο, άρα είναι κοριτσάκι. Τόσο απλά. Αυτά είναι τα πρωτογενή χαρακτηριστικά του φίλου. Η διαφορά που έχει κλητοριδα και νεογέννητο κορίτσι από ένα νεογέννητο αγόρι είναι τα σεξουαλικά όργανα τα οποία φαίνονται με γυμνό μάτι. Με γυμνό μάτι μπορεί να δει το πέος του αγοριού και του όρχη. Με γυμνό μάτι μπορεί να δει τον κόλπο του κοριτσιού και ίσω και την κλητορίδα. Στι περισσότερε περιπτώσει φαίνεται και η κλητορίδα, γιατί υπάρχουν και περιπτώσει που η κλητορίδα δεν φαίνεται στην επιφάνεια του δέρματο, χωρί αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Λοιπόν, νομίζω ότι σε κάποια φάση όλα τα παιδιά ανακαλύπτουν έστω και αν δεν τους έχουν κάνει σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, οι γονεί του, ότι τα αγοράκια με τα κοριτσάκια έχουν αυτή τη διακριτή διαφορά. <Τι> Θυμήθηκα τώρα ένα αστείο της πραγματικής ζωής, ένα κοριτσάκι δύο ετών. Α, είδε για πρώτη φορά τον νεογέννητο αδερφό της, που τον άλλαζε η μαμά τη και τη λέει: Είναι παιδάκι οικογένεια που γνωρίζω. Τι είναι αυτό, τι είναι τούτο. Και τη εξήγησε η μητέρα τη: Αυτό είναι το πουλί του. Στην Κύπρο δεν χρησιμοποιούμε στα παιδιά τον όρο ε, παέο, χρησιμοποιούμε. Η κόλπο χρησιμοποιεί τον όρο πουλί. Στην Ελλάδα χρησιμοποιείται ο όρο τσουτσου για παράδειγμα. Έμεινε σκεφτικό το κοριτσάκι, οπότε σε κάποια φάση αργότερα εκείνη τη μέρα βγαίνει ο πατέρας τη από τον ντου και έχει τυλιγμένη την πετσέτα γύρω από το σώμα του. Οπότε πάει μικρή, χνιδιάρικα και τραβάει την πετσέτα του μπαμπά της, τον κοιτάει όλα απορία και λέει, «Ο Παναγία μου και τούτος! Ο oh, Παναγία μου και αυτός!» Δηλαδή, της φάνηκε σαν κάτι τόσο uh, extraordinary, τόσο εξαιρετικό, ότι ο αδερφός της και ο πατέρας της είχαν διαφορετικό σώμα από την ίδια. Η μητέρα της έκανε και ορθά που της εξήγησε, ότι αυτό είναι το πουλί του αδερφού σου. Εσύ είσαι κοριτσάκι και έχεις διαφορετικό πουλί. Αυτό είναι αγοράκι και έχει διαφορετικό πουλί. Είμαστε όμω όλοι άνθρωποι. Και τη εξήγησε ότι τα αγόρια και οι άνδρες έχουν αυτό το πουλί που φαίνεται, το πέος δηλαδή. Τα κορίτσια, οι γυναίκε, έχουμε διαφορετική ανατομία. Έχουμε αυτό το πουλί το οποίο δεν φαίνεται, δεν κρέμεται. Είναι η συγκεκριμένη ανατομία στο σημείο του σώματο μα, ανάμεσα στα πόδια μα. Εάν δεν έχεις δει ποτέ την ανατομία σου, τώρα είναι η ώρα να πατήσεις pause στο βίντεο ή pause στο podcast και να πας να πάρεις έναν καθρέφτη να παρατηρήσεις την ανατομία σου. Σε όποια ηλικία κι αν είσαι. Ναι, γιατί υπάρχουν άνθρωποι με γυναικείο βιολογικό φύλλο οι οποίοι δεν έχουν παρατηρήσει ποτέ την ανατομία του δεν γίνεται ένα άνδρα να μην παρατηρήσει την ανατομία του. Ένα πρόσωπο με αρσενικό βιολογικό φύλλο να μην παρατηρήσει την ανατομία του, γιατί είναι εκεί μπροστά του. Πολλέ γυναίκε όμω ή πολλά πρόσωπα τα οποία έχουν α, γυναικείο βιολογικό φύλλο δεν έχουν παρατηρήσει ποτέ την ανατομία του. Και ο τρόπο να την παρατηρήσει είναι με έναν μικρό καθρέφτη, τον οποίο να το βάλει σε εκείνη την περιοχή και να δει πώ μοιάζει η ανατομία σου. Πατήστε πώ το βίντεο, αν δεν το έχετε πράξει, και παρατηρήστε την ανατομία σα. Εδώ θέλω να πω ότι δεν έχουμε όλοι οι άνθρωποι την ίδια ακριβώ εικόνα των εξωτερικών γεννητικών μας οργάνων. Δεν είναι όλα τα πέι με το ίδιο ακριβώς σχήμα. Το γενικό σχήμα είναι το ίδιο, αλλά το πιο ειδικό σχήμα δεν είναι το ίδιο. Όπως όλοι οι άνθρωποι έχουμε πρόσωπα, αλλά κανενός ανθρώπου το πρόσωπο δεν είναι ίδιο και απαράλλαχτο με οποιοδήποτε άλλο ανθρώπο από τα 8 δισεκατομμύρια ανθρώπων που υπάρχουν στον πλανήτη. Έτσι και τα σεξουαλικά μας όργανα δεν είναι τα ίδια του ενός με τον άλλο. Μοιάζουν ως είδος, δηλαδή είναι όλα πέι, είναι όλα κόλπι, αλλά έχουν μικρές διαφορές στην εμφάνιση. Αυτές οι μικρές διαφορές δεν τα κάνουν καλύτερα πέι ή λιγότερο καλά ή καλύτερους κόλπους ή λιγότερο κακούς κόλπους. Και υπάρχει λόγος να το τονίσουμε αυτό. Επειδή υπάρχουν κάποιοι αστικοί μύθοι εξαιρετικά επιβλαβείς και εξαιρετικά επικίνδυνοι, οι οποίοι λένε ότι για παράδειγμα, αν ένας άνδρας έχει μεγάλο πέος, τότε είναι πολύ σπουδαίος εραστής. Και αν έχει μικρότερο πέος, τότε δεν θα είναι καλός εραστής, δεν θα κάνει καλό σεξ, ένας άνδρας, δεν είναι καλό, σεξουαλικά, ένας άνδρας που δεν έχει ένα πέος τόσο μεγάλο όσο αυτός φαίνεται στις δημοφιλέις ταινίες πορνό. Να σας κάνω έτσι λίγο εδώ μία α, α, πληροφόρηση, ότι οι ηθοποιοί οι οποίοι λαμβάνουν μέρο τη ταινίε πορνό και θα μιλήσουμε σε επόμενο επεισόδιο και για το mainstream πορνό και για το ηθικό πορνό, επιλέγονται ειδικά για να έχουν ένα μέγεθο το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο από το μέσο όρο. Υπάρχουν διάφορε στατιστικέ σε σχέση με το μέσο όρο μήκους ενός ανδρικού οι οποίες α, κάποιες από αυτές τις στατιστικές μιλάνε και σε σχέση με χώρα. Στην τάδε χώρα είναι από τόσα εκατοστά μέχρι τόσα εκατοστά και ούτω καθεξής. Όμως, σε γενικές γραμμές, θέλω να πω ότι ένα ανδρικό πέος, το οποίο είναι στο μέσο όρο μήκους, που είναι περίπου 10-12 εκατοστά, σε στήση ο μέσος όρος μήκους, ναι, σοκαριστείτε, ναι, σοκαριστείτε. δεν είναι ο μέσος όρος μήκους ενός πέους, τα 17 εκατοστά και τα 20 εκατοστά και τα 22 εκατοστά. Ο μέσος όρος είναι 10, 12, 13 εκατοστά, τα οποία είναι υπέρα αρκετά γιατί το βάθος του γυναικείου κόλπου το πολύ φτάνει μέχρι τα 8 εκατοστά. Οπότε για τη δουλειά που το θέλουμε ένα πέος να λειτουργήσει σε μια ετεροφιλοφιλική σεξουαλική σχέση, που είναι, αν είναι ένα ζευγάρι το οποίο προσπαθεί να κάνει παιδί με φυσικό τρόπο, είναι να μπει το πέος στον κόλπο της γυναίκας, να το διασχίσει και να φτάσει στον τράχηλο ώστε να αποθέσει το σπερματικό υγρό κοντά στη μήτρα, είναι το 8%. Στη συνέχεια αυτού του podcast θα μάθετε ότι όλη η ιστορία με τη γυναική ευχαρίστηση και όλη η ιστορία με τον γυναικείο οργασμό, παίζεται στην είσοδο του κόλπου. Έχει να κάνει με τη γυναικεία κλητορίδα. Είναι το ομόλογο όργανο στο σώμα της γυναίκας του ανδρικού πέους, η γυναικεία κλειτορίδα. Όταν λέμε ομόλογο όργανο, εννοούμε ότι όταν ένα έμβριο είναι μέσα στην κοιλιά της μαμάς του, τον πρώτο καιρό δεν έχει διαφοροποιημένα τα σεξουαλικά του χαρακτηριστικά, και τα ίδια κύτταρα που στο αγόρι θα σχηματίσουν το πέος, στο κορίτσι θα σχηματίσουν την κλειτορίδα. Όπως επίσης και οι οθήκες της γυναίκας, η ενός βιολογικού γυναικείου σώματος, είναι τα ομόλογα όργανα των όρχεων του ανδρός. Δηλαδή τα ίδια αρχικά κύτταρα τα οποία θα δημιουργήσουν στο αγόρι τους όρχες, θα δημιουργήσουν στο κορίτσι τις οθήκες υπάρχει μια ομολογία σεξουαλικών οργάνων. Το ανδρικό πέος ομολογεί στην κλητορίδα, οι όρχις ομολογούν στις οθήκες. Και υπάρχει και μια συζήτηση, η οποία είναι debate, ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί, για το αν ο ανδρικός προστάτης έχει ομόλογο όργανο στο γυναικείο σώμα το σημείο G. Υπάρχει όμω διαμάχη μεταξύ των επιστημόνων για το ζήτημα. Ακόμη δεν είμαστε σίγουροι. Υπάρχει μία άποψη ότι το σημείο G μέσα στον κόλπο, το οποίο θεωρητικολογείται ότι συσχετίζεται με τους κολπικούς οργασμούς, είναι ένα ομόλογο όργανο το σημείο G, αν υπάρχει, του ανδρικού προστάτη. Θεωρητικολογείται από άλλους ειδικούς, ότι το σημείο G μέσα στον κόλπο είναι ένα σημείο στο οποίο η κλειτορίδα, η οποία είναι ένα αρκετά μεγάλο όργανο, τόσο μεγάλο όσο το ανδρικό πέος, αλλά βρίσκεται κάτω από το δέρμα και αγκαλιάζει τρόποντινά τα τυχώματα του κόλπου, είναι πιο κοντά τα τυχώματα του κόλπου, εκεί στο σημείο το οποίο ονομάζεται σημείο G. Αυτό που μας ενδιαφέρει να καταλάβουμε για τη σεξουαλική λειτουργία είναι ότι το βασικό σεξουαλικό όργανο του άνδρα είναι το πέος του και το βασικό σεξουαλικό όργανο της γυναίκας είναι η κλειτορίδα της. Έτσι εισαγωγικά. Τα πρωτογενή χαρακτηριστικά του φίλου φαίνονται σε ένα νεογέννητο παιδί με γυμνό μάτι όπως είπαμε. Δεν μπορεί κάποιο να δει τις οθήκες του κοριτσιού, ούτε τη μήτρα του κοριτσιού, μπορεί όμως να δει τον κόλπο, την είσοδο του κόλπου και ίσω και τη μύτη της Κλητορίδα, η οποία ονομάζεται βάλανο επίσης, όπως ονομάζεται και η μύτη του Πέους βάλανος, η οποία συνήθως φαίνεται δίπλα από την είσοδο του κόλπου. Σα συστήνω, εφόσον σας ενδιαφέρει η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, να προμηθευτείτε σχετικά βιβλία. Συνήθως τα βιβλία αυτά είναι αγγλόφωνα ή ισπανόφωνα βιβλία, τα οποία έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά, στο οποίο υπάρχουν και φωτογραφίες ή σχήματα που να τα δείχνουν αυτά. Στο καινούριο μου βιβλίο, που βρίσκεται υπό έκδοση αυτή τη στιγμή και θα έχει τίτλο «Θέλω να σου μιλήσω για τη ζωή ψυχή μου», στο έκτο κεφάλαιο, το οποίο είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο του βιβλίου και αφορά στο σεξ και στη ψυχοσυναισθηματική σεξουαλική διαπαιδαγωγήση, θα υπάρχουν αντιστοιχέ εικόνες. Επειδή πρόκειται για ένα προϊόν, το podcast, το οποίο είναι ηχητικό, δεν θα παραθέσω εικόνες εδώ... αλλά μπορεί ο καθένας να πάει στη δική του κυκλοπέδια... όχι, ξέχασα, ζούμε στο 2023... να κάνει ένα Google Search και να ψάξει στις εικόνες... ανδρικοπέως ανατομία... κλητορίδα ανατομία... γυναικείος κόλπος ανατομία... και ούτω καθεξής. Και να δει τις εικόνες. Και για τις οθήκες μπορεί να ψάξει, μπορούμε να κάνουμε ένα Image Google Search... και να ψάξουμε... Ε, ανατομία εκπαιδευτικά βιβλία, εικόνες και θα μας βγάλει. Είναι τόσο εύκολο με το διαδίκτυο να έχουμε πρόσβαση σε συγκεκριμένες πληροφορίες. Εδώ προσοχή, γιατί σας είπα να ψάξετε εικόνες στο διαδίκτυο, εικόνες της ανατομίας. Θέλουμε πολύ προσοχή, χρειάζεται να έχουμε πολύ προσοχή όταν διαβάζουμε οποιαδήποτε κείμενα ή παρακολουθούμε οποιαδήποτε βίντεο τα οποία ισχυρίζονται ότι δίνουν πληροφορίες για τη σεξουαλική λειτουργία, τα οποία όμως αυτά βίντεο δεν γίνονται από ειδικού οι οποίοι μπορεί να ασχολούνται με θέματα σεξουαλικής υγείας και σεξουαλικής λειτουργικότητας και σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Ποιοι είναι αυτοί οι ειδικοί. Οι ειδικοί που ασχολούνται με ζητήματα σεξολογίας, η σεξολογία δεν είναι μια ξεχωριστή επιστήμη, είναι ένα διεπιστημονικό πεδίο, είναι είτε ιατροί ουρολόγοι, ουρολόγοι ανθρολόγοι, ουρογυναικολόγοι, ιατροί γυναικολόγοι, ασχολούνται με τα φροντίσια νοσήματα που έχουν σχέση με το δέρμα οι ιατροί δερματολόγοι, ασχολούνται ψυχίατροι με την ψυχοχιατρική πλευρά της επίλυσης σεξουαλικών δυσλειτουργιών και γενικώ είναι ένα διεπιστημονικό πεδίο με το οποίο μπορούν να ασχοληθούν όχι ως αρχική σπουδή, αλλά ως επιμέρους επιστημονικό ενδιαφέρον, είτε οι είτε η δική ψυχικής υγείας. Δεν υπάρχουν σπουδές σεξολογίας. Θα πάω να σπουδάσω σεξολόγος. Και ούτε σημαίνει ότι όποιος λέει ότι είναι σεξολόγος, ότι όντως έχει τα απαραίτητα προσόντα για να αποκαλεστεί σεξολόγος υπάρχουν κάποιοι οργανισμοί. Στην Ευρώπη, για παράδειγμα, υπάρχει η Ευρωπαϊκή Εταιρεία για Σεξουαλική Ιατρική Εκπαίδευση και Επιστήμη στη Σεξουαλική Ιατρική, The European Society for Sexual Medicine Means Education and Science in Sexual Medicine και υπάρχει και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία της Σεξολογίας, European Federation of Sexology, η οποία έχει ως προαπαιτούμενο για να γίνει κάποιο ειδικό ενεργό μέλο τη, να έχει προσόντα βασικού επαγγέλματο και προσόντα σεξουαλικής εκπαίδευση. Ε, άρα δεν υπάρχει ξεχωριστή επιστήμη που να ονομάζεται σεξολογία. Η σεξολογία είναι η επιστημονική μελέτη της ανθρώπινης σεξουαλικότητας, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπινων σεξουαλικών ενδιαφερόντων, συμπεριφοράς και λειτουργίας. Και όπω είπα και προηγούμενο, με τη σεξολογία ασχολούνται οι ιατροί, ουρολόγοι, ιατροί, γυναικολόγοι, ψυχολόγοι, ψυχιατροί κ.ο.κ. Δεν αποτελεί ιατρική ειδικότητα. Κάποιοι ψυχολόγοι επιμορφώνονται και παρακολουθούν με τα ψυχιακά προγράμματα με θέμα τη σεξουαλική υγεία και τη θεραπεία σεξουαλικών δυσλειτουργιών. Το ίδιο και κάποιοι ιατροί. Και η δική μου προσωπική γνώμη είναι αν θα ζητήσουμε βοήθεια. Για κάποιο σεξουαλικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε εμείς ή το ζευγάρι μας, αν είμαστε μέλος ζευγαριού, καλύτερα να απευθυνθούμε σε κάποιον ιατρό που να έχει εξειδίκευση σε θέματα σεξουαλικής υγείας ή κάποιον ψυχολόγο που να έχει εξειδίκευση σε θέματα ψυχολογικής υγείας και όχι σε κάποιον ο οποίος αυτοαποκαλείται εξολόγος Είναι πολύ μοντέρνα τώρα η, η ιδέα του coach. Καλύτερα. Να πάμε σε έναν ειδικό, ο οποίο είναι ειδικό ψυχική υγεία, είναι ειδικό σωματική υγεία και έχει κάνει και την επιμόρφωση. Ε, Αυτού λεχθέντο εννοείται ότι εγώ δεν δηλώνω σεξολόγο, είμαι ψυχολόγο και στα πλαίσια τη ψυχοεκπαίδευση διαβάζω και ετοιμάζω αυτά τα επεισόδια σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Με τον ίδιο τρόπο που όπως κατάλαβα, στην Ελλάδα θα κληθούν εκπαιδευτικοί να επιμορφωθούν, ούτω ώστε να μπορούν να διδάξουν, να διδάξουν, θα διδάξουν στο μέλλον τα μαθήματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Λοιπόν, μιλήσαμε για τα πρωτογενή χαρακτηριστικά του φίλου. Πάμε τώρα να μιλήσουμε τα, για, για τα δευτερογενή χαρακτηριστικά του φίλου, που είναι μια συζήτηση την οποία είναι καλή ιδέα να ξεκινούν οι γονεί με τα παιδιά του πριν την προεφηβεία. Δηλαδή να προετοιμάσουν τα παιδιά του για τι αλλαγέ τι οποίε θα βιώσουν και θα παρατηρήσουν στο σώμα του κατά την εποχή τη εφηβεία. Η εφηβεία ξεκινά γύρω στα 10 με 12 χρόνια, 13, εξαρτάται, υπάρχουν μεγάλα πλαίσια διαφορετικότητας ανάμεσα στην βιολογική ανάπτυξη των παιδιών. Δεν μεγαλώνουν όλα τα παιδιά με τους ίδιους ρυθμούς. Δεν ξεκινάει η ύβη, η εποχή της εφηβείας, σε όλα τα παιδιά στην ίδια ακριβώ ηλικία. Για παράδειγμα, η εμμηναρχή, ο πρώτος κύκλος περίοδου σε ένα κορίτσι, σε κάποια κορίτσια μπορεί να ξεκινήσει στην ηλικία των 10 ετών, 11 ετών, 12 ετών, 13 ετών, 14 ετών, 15 ετών, 16 ετών. Και τα αγόρια μπορούν να έχουν την πρώτη τους εξπερμάτιση, η οποία είναι κάτι σαν την μην αρχή, δηλαδή την πρώτη φορά που το πέος τους θα εξπερματίσει το σπερματικό υγρό, που αυτό συνήθως γίνεται κατά τη διάρκεια ενός σεξουαλικού ονείρου που έχει το έφηβο αγόρι. Και πολλές φορές τα έφηβα αγόρια ξυπνάνε ξαφνιασμένα το πρωί και βλέπουν ότι υπάρχει μια κολλώδη ουσία στα σεντόνια τους και στα ρούχα τους... και λένε τι είναι αυτό... <σχελίξα> αποτελεί η πρώτη ε, 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 εξπερμάτιση... αποτελεί ένα ορόσημο αντίστοιχο με την ερμηναρχή των κοριτσιών. Δηλαδή με την πρώτη φορά που ένα κορίτσι βλέπει περίοδο. Άρα είναι πολύ σημαντικό να ενημερώσουμε τα παιδιά μας... τα οποία βρίσκονται σε σχολική ηλικία πριν από την εφηβεία να τα ενημερώσουμε για το γεγονός ότι σε κάποια φάση, στα 11, στα 12, στα 10, στα 13, στα 15, στα 16, αν είναι κορίτσια θα έχουν την πρώτη τους περίοδο και αν είναι αγόρια θα έχουν την πρώτη τους εξπερμάτιση. Η οποία συνήθως, ξαναλέω, γίνεται χωρίς το παιδί να κάνει κάτι. Γίνεται κατά τη διάρκεια του ύπνου. Και επίσης, εάν είσαι ενήλικας, ο οποίος δεν έχει ενεργή σεξουαλική ζωή, και όταν λέμε ενεργή σεξουαλική ζωή, δεν εννοούμε μόνο τη σεξουαλική ζωή με έναν άλλον άνθρωπο, αλλά μιλούμε και τη λειτουργία της αυτοικανοποίησης, και η αυτοικανοποίηση αποτελεί σεξ, γράψτε το, το κάτω, θα το εξηγήσουμε σε επόμενο επεισόδιο, ότι η αυτοικανοποίηση ή ο αυνανισμός αποτελεί σεξ, αποτελεί σεξουαλική πράξη σωματικά, ψυχικά και συναισθηματικά. Λειτουργεί δηλαδή η σεξουαλική λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού κανονικά κατά τη διάρκεια της αυτοικανοποίησης, με τον ίδιο τρόπο που θα λειτουργούσε κατά τη διάρκεια μιας σεξουαλικής πράξης με έναν άλλον άνθρωπο. Οφείλουμε να ενημερώσουμε τα παιδιά ότι σε κάποια φάση θα σου συμβεί αυτό. Η αυθόρμητη εξπερμάτωση ή εξπερμάτιση ενός αγοριού στον ύπνο του ονομάζεται και ονείροξη ή αλλιώς ρεύση και αποτελεί έναν αυθόρμητο οργασμό που κάνει από μόνο του το σώμα προκειμένου να εκτονώσει σεξουαλική ενέργεια και να τεστάρει τη σεξουαλική λειτουργία του οργανισμού σαν ένα αντανακλαστικό η οποία συμβαίνει και στις γυναίκες και έχει ακριβώς το ίδιο όνομα ονείροξη κατά τη διάρκεια της ονείρωξης στις γυναίκες ή στα κορίτσια, ενώ κοιμούνται βλέπουν ένα σεξουαλικό όνειρο και κατά τη διάρκεια αυτού του σεξουαλικού όνειρου έχουν ένα αυθόρμητο οργασμό. Ο γυναικείος οργασμός όμως δεν παράγει τόσο εμφανή ποσότητα κολπικών υγρών τόσο εμφανή όσο του σπερματικού υγρού. Οπότε μπορεί να μην υπάρχει κάποιο σημάδι πάνω στα ρούχα της κοπέλας ή στα συντόνια της. Στη διάρκεια αυτού του podcast, σε επόμενα επεισόδια, θα μιλήσουμε και για το γυναικείο οργασμό και για τη γυναικεία εξπερμάτιση ή εξπερμάτωση, εντός αγωγικών εξπερμάτιση όταν μιλάμε για γυναίκα, Μιλάμε για το υγρό το οποίο απελευθερώνεται από το σώμα της γυναίκας κατά τη διάρκεια του οργασμού, το οποίο είναι μια πραγματικότητα, την οποία γνωρίζετε, το γνωρίζετε αυτό εσείς. Ότι κατά τη διάρκεια του γυναικείου οργασμού απελευθερώνεται μικρή ποσότητα υγρού από το γυναικείο σώμα. Το γνωρίζατε, σας το είπε κανείς. Υποθέτω πως όχι, ελπίζω να το γνωρίζατε όμως. Λοιπόν, συνήθως τι γίνεται με τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των παιδιών σε σχέση με την αρχή και την πρώτη εξπερμάτωση. Τα αγόρια βρίσκονται σε ένα α, σκοτάδι, δεν τους μιλάει κανείς για αυτό το ζήτημα. Αν οι γονείς τους είναι καλλιεργημένοι άνθρωποι ουσιαστικά με παιδεία, θα τους ενημερώσουν ότι δεν είναι τίποτα, είναι πολύ φυσιολογικό, είναι το σώμα σου, είναι το σώμα σου το οποίο λειτουργεί. Όπως και τα νεογέννητα αγορά και έχουν πρωινέ στήσει, όπως και τα μεγαλύτερα αγόρια και τα αγόρια στην εφηβεία και οι ενήλικες άντρες. Και οι πρωινέ στήσει των ανθρώπων με πέος, των ανδρών, ε, έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι είναι πιο ψηλή το στερόνι στο αίμα την ώρα που ξυπνάνε. Αλλά επίσης έχουν να κάνουν και με μια φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού, ο οποίος βάζει σε εξάσκηση, κάνει γυμναστική στο ανδρικό πέος, ούτως ώστε το ανδρικό πέος να μπορεί να έχει μια καλή αισθητική λειτουργία, ακόμη και αν είναι παιδί, ακόμη και αν είναι στην εφηβεία, ακόμη και δεν έχει ξεκινήσει ακόμη να έχει σεξουαλική ζωή. Με τον ίδιο τρόπο και τα γυναικεία σεξουαλικά όργανα λειτουργούν αυθόρμητα κατά τη διάρκεια του ύπνου. Ο ανθρώπινος οργανισμός είναι εξαιρετικά σοφός. Είναι φτιαγμένος με πάρα πολύ σοφία εξαιρετική σοφία και θα πούμε και στη συνέχεια τι σημαίνει αυτό για μας και σε σχέση με την πρωτόγονη και τη μοντέρνα φύση μας. Άλλα δευτερογενή χαρακτηριστικά του φίλου, λιγότερο σοκαριστικά από την πρώτη ονείρωξη και την εμμυναρχή, είναι ότι η φωνή των αγοριών όταν μπαίνουν στην εφηβεία αρχίζει και χοντρένει και ότι Παρατηρείται τριχοφυΐα στην περιοχή των γεννητικών οργάνων, στα αγόρια, κάτω από τις μασχάλες, στο στήθος, στην πλάτη, στα πόδια. Δεν έχουν όλα τα αγόρια απαραίτητος τρίχες στο στήθος και στην πλάτη και στα πόδια, αλλά οι τρίχες στα γεννητικά όργανα και κάτω από τις μασχάλες είναι πολύ συνηθισμένο δευτερογενές χαρακτηριστικό του φύλου στα αγόρια. Τα κορίτσια έχουν αντίστοιχο ε, δευτερογενές χαρακτηριστικό του φύλου, τριχοφυΐα στην περιοχή των γεννητικών οργάνων και στις μασχάλες. Ευτυχώς οι κοπέλες δεν βγάζουν τρίχες στο στήθος, στις πλάτες και στα πόδια. Στα πόδια και στα χέρια μπορούν να έχουν κάπως μεγαλύτερες τρίχες και τα κορίτσια στην εφηβεία να ζητήσουν να κάνουν αποτρίχωση. Κάτι το οποίο σε μια κοινωνία όπως τη δικιά μας είναι συνηθισμένο. Σε κάποιες άλλες κοινωνίες ίσως όχι η αποτρίχωση των χεριών και των ποδιών των κοριτσιών και επίσης και η αποτρίχωση χεριών και ποδιών αγοριών. Ε, στα κορίτσια είναι πιο συνηθισμένο, αλλά και αρκετά αγόρια οι άνδρες το επιδιώκουν χωρίς αυτό να σημαίνει κάτι για τον ερωτικό τους προσανατολισμό. Είναι θέμα αισθητική. Το πώς νιώθει ο καθένας σε σχέση με την οποιαδήποτε τριχοφυΐα εμφανίζεται ως δευτερογενές χαρακτηριστικό του φίλου του. Ένα άλλο δευτερογενέ χαρακτηριστικό φύλου στα αγόρια είναι ότι ψηλώνουν και ότι ανοίγουν. Ανοίγει ο σκελετό του από φαρδύτερε πλάτε και γίνονται πιο ψηλοί και πιο εύσωμοι και αναπτύσσεται το μυϊκό του σύστημα. Και τα κορίτσια επίση ψηλώνουν και μάλιστα τα κορίτσια αρχίζουν να ψηλώνουν πριν από τα αγόρια. Ε, γι' αυτό και στη Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη Δημοτικού, Πέμπτη Δημοτικού μπορούμε να δούμε ότι κάποια κορίτσια είναι πιο ψηλά από τα αγόρια και αργότερα τα ίδια παιδιά, εάν συνεχίσουν να είναι συμμαθητέ μέχρι το τέλο του σχολείου, τα κορίτσια το οποία ήταν πιο ψηλά από τα αγόρια να καταλήξουν να είναι λιγότερο ψηλά από τα αγόρια. Ε, τα κορίτσια συνήθως ψηλώνουν περισσότερο στην προεφηβεία, προτού γίνει η έναρξη τη περίοδου πριν την εμμεναρχή χωρί να σημαίνει ότι ένα κορίτσι το οποίο έχει εμμεναρχή δεν θα ψηλώσει. Κι άλλο. Εάν έχετε τέτοιε απορίε, συζητήστε με τον παιδίατρο σα, τον αναπτυξιολόγο σα, αν υπάρχει αναπτυξιολόγο παιδίατρο που παρακολουθεί το παιδί ή με τον γυναικολόγο ή τον ουρολόγο που ίσω παρακολουθεί εσά ή το παιδί. Τα παιδιά στην εφηβεία πρέπει οπωσδήποτε να έχουν ιατρό συζητήστε με τον παιδίατρο σας μέχρι ποια ηλικία τα παιδιά σας πρέπει να επισκέπτονται τακτικά το γιατρό για να παρατηρεί ο γιατρός την ανάπτυξη τους, να καταγράφει τα αναπτυξιακά στάδια και τα αναπτυξιακά ορόσημα που έχουν και να γίνεται η προληπτική ιατρική. Δεν πάμε τα παιδιά στον παιδίατρο μόνο τον πρώτο καιρό και μετά δεν υπάρχει κάποιο γιατρό που να παρακολουθεί τα παιδιά. Και ανάλογα με το σύστημα υγεία τη κάθε χώρα, υπάρχει μια ηλικία στην οποία γίνεται μετάβαση από τον παιδίατρο στο γυναικολόγο, από τον παιδίατρο στον ουρολόγο-ανδρολόγο ή στο γενικό ιατρό, τον προσωπικό ιατρό, όπω ονομάζεται. Τα κορίτσια λοιπόν έχουν ήδη αύξηση του σωματικού του ύψου, όταν όμω μπουν στην εφηβεία, αρχίζει να αλλάζει η κατανομή του λίπους στο σώμα τους. Παρατηρείται συσσόρευση λίπους στους μαστούς και έτσι τα κορίτσια αρχίζουν σιγά σιγά να αποχτούν γυναικείο στήθος. Κάποια κορίτσια βιώνουν πόνους στο στήθος κατά τη διάρκεια που αναπτύσσεται το στήθος τους, θα το συζητήσετε αυτό με τον παιδίατρο του παιδιού σας... ή τον γυναικολόγο στον οποίο πάτε το παιδί σας... αν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Και επίσης παρατηρείτε συσσόρευση λίπους στους γοφούς. Στα αγόρια, την ίδια περίοδο... παρατηρείτε συσσόρευση λύπου στο πρόσωπο. Έτσι το πρόσωπο των αγοριών αποκτά πιο αδρά χαρακτηριστικά. Ενώ τα παιδικά προσωπάκια είναι παρόμοια στα αγόρια και στα κορίτσια... στην εφηβεία αρχίζει το αγόρι να αποκτά πιο αδρά χαρακτηριστικά στο πρόσωπο και πιο αδρή σωματική διάπλαση, τα κορίτσια εξακολουθούν να έχουν ένα πιο λεπτοκαμωμένο πρόσωπο, αλλά πλέον αποκτούν στήθος και περιφέρεια. Και αυτό έχει να κάνει με τις ορμόνες. Μέσα στο σώμα των αγοριών υπάρχουν και ανδρικές ορμόνες και γυναικείες μέσα στο σώμα των κοριτσιών υπάρχουν και ανδρικέ ορμόνε και γυναικείε ορμόνε. Και στο σώμα των ενηλίκων επίση. Έχουμε όλοι και τεστοστερόνη και ιστρογόνα. Η διαφοροποίηση στην ποσότητα αυτών των ορμονών, η οποία ελέγχεται οπωσδήποτε από τον εγκέφαλο και από το σώμα γενικότερα, είναι αυτή που προκαλεί τις αλλαγές του στην εφηβεία και τις δομικές αλλαγές και τις λειτουργικές αλλαγές. Είναι λειτουργική αλλαγή εμμηναρχή, είναι λειτουργική αλλαγή η πρώτη εξπερμάτωση και γενικά να αρχίσει να λειτουργεί το πέος των αγοριών ώστε να έχει στήσει και να εξπερματώνει. Είναι λειτουργικές αλλαγές, οι εμφανισιακές είναι δομικές αλλαγές και αυτές έχουν να κάνουν με τις ορμόνες οι οποίε διαφοροποιούνται οι ορμόνες αυτές στο σώμα των παιδιών ανάλογα με το φύλλο τους και ανάλογα με την ηλικία. Στην ηλικία της εφηβείας υπάρχει μια έτσι, μεγάλη ορμονική ε, δραστηριότητα. Δεν είμαι βιολόγος, δεν είμαι ιατρός, άρα δεν θα μπω στη διαδικασία να σας πω πράγματα τα οποία δεν κατέχω. Γνωρίζω γενικώ ότι οι ορμόνες και των αγόριων και των κοριτσιών παίρνουν φωτιά στην εφηβεία. Είναι έτσι προγραμματισμένο το σώμα μας, ούτως ώστε να εξελίσσεται. Άρα, μιλήσαμε για πρωτογενή χαρακτηριστικά του φύλου, δευτερογενή χαρακτηριστικά του φύλου και την αρχή της σεξουαλικής λειτουργίας στις γυναίκες, η οποία καταφαίνεται από την εμμήν από την έλευση της περίοδου και την αρχή της σεξουαλικής λειτουργικότητας στα αγόρια, η οποία καταφαίνεται από την πρώτη συνήθως ακούσια εξπερμάτωση που γίνεται στα πλαίσια της ονείρωξης ή της ρεύση. Άρα, όταν έχουμε ένα παιδί στην εφηβεία, το σώμα του μπαίνει σε ετοιμότητα για να έχει σεξουαλική ζωή. Χωρίς να σημαίνει ότι απαραίτητος πρέπει να ξεκινήσει να έχει σεξουαλική ζωή με άλλους ανθρώπους επειδή έχει μπει στην εφηβεία. Θυμάμαι σε μία εκπομπή στην, στην, στην Κυπριακή τηλεόραση, δικιά μου εκπομπή, στην οποία είχα καλεσμένο τον δόκτορα Σταύρο Χαραλάμπους, ειδικό ουρολόγο, ειδικό σε θέματα σεξουαλικής υγείας, ο οποίος είναι και πρόεδρος της ουρολογικής εταιρείας Κύπρου, μου ανέφερε όταν το ρώτησα ότι από την πρώτη φορά που θα δει ένα κορίτσι περίοδο, από την εμμηναρχή, πρέπει να περάσουν τουλάχιστον δύο χρόνια από την εμμηναρχή για να αναπτυχθούν πλήρως τα τυχώματα του κόλπου, ούτω ώστε ένα κορίτσι να μπορεί να έχει σεξουαλική επαφή χωρίς να πάθει κάποια ζημιά, μιλάμε τώρα καθαρός βιολογικά, καθαρός ιατρικά, κάποια ζημιά στο σώμα της. Δηλαδή, ο γιατρός μου είχε πει στην εκπομπή ότι ανεξαρτήτως οποιασδήποτε άλλης ε, ε, διαδικασίας, οποιοδήποτε άλλου σκεπτικού, δεν είναι καλή ιδέα τα κορίτσια να κάνουν σεξ αν δεν περάσουν δύο χρόνια από την πρώτη μέρα που είδαν περίοδο, επειδή το σώμα τους ακόμη αναπτύσσεται, η ιστή εύθραυστη και μπορεί να πάθουν κάποιο τραυματισμό. Δεν θυμάμαι να τον έχω ρωτήσει για τα αγόρια, αλλά θα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον σε επόμενο επεισόδιο αυτού του podcast να φιλοξενήσω τον ιατρό και να του κάνω σχετικές ερωτήσεις. Λοιπόν, πάμε τώρα στην ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Αν είσαι ενήλικας, κλείσε για λίγο τα μάτια και σκέψου τι απόψεις και τι εικόνα είχες για το σεξ προτού κάνεις για πρώτη φορά σεξ. Τι περίμενες από το σεξ και τι βρήκες. Και θέλω να κάνεις τον εαυτό σου την ερώτηση του ενός εκατομμυρίου που έχω προαναγγείλει. Πριν την ώρα της την έχω προαναγγείλει. Εσύ απολαμβάνεις το σεξ. Είναι το σεξ κάτι καλό για σένα. Είναι κάτι που υπάρχει στη ζωή σου. Υφίσταται και την εμπλουτίζει. Μήπω υπάρχει σεξ της ζωή σου το οποίο δεν σε ευχαριστεί και δεν το προτιμά, αλλά παρόλα αυτά το κάνει, ταλαιπωρώντα έτσι τη ψυχική και τη σωματική σου υγεία. Και ευεξία. Γνωρίζει τι σημαίνει συνένεση. Σε αυτό το podcast θα μιλήσουμε πολύ για τη συνένεση. Συνένεση, συμφωνώ. Κάνω μια οποιαδήποτε σεξουαλική πράξη επειδή θέλω και επειδή συνενώ και επειδή λέω ναι. Γνωρίζεις ότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε δικαίωμα στην ευχαρίστηση που μας δίνει το σεξ. Με τον ίδιο τρόπο που έχουμε δικαίωμα σε οτιδήποτε μας δίνεται απλόχερα από τη φύση. Μήπως είσαι μόνος ή μόνη, single, και δεν έχεις καμία απολύτως πρόσβαση στο σεξ με άλλο άνθρωπο και νιώθεις ότι στερεί σε κάτι που αν ζούσες σε άλλες εποχές θα το είχες. Νομίζεις ότι το σεξ είναι κάτι το οποίο απολάμβαναν περισσότεροι άνθρωποι στις πρωτόγορες κοινωνίες παρά στις σύγχρονες. Και πάμε να μιλήσουμε για τις πρωτόγορες κοινωνίες και το σεξ. Παρεμπιπτόντως, εάν οι απαντήσεις στα ερωτήματα σας σε σχέση με την ικανοποίηση από τη σεξουαλική σας ζωή δεν είναι ικανοποιητικές... Συντονιστείτε για να παρακολουθήσετε και τα επόμενα επεισόδια αυτού του podcast. Πρωτόγονες κοινωνίες. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για το σεξ αν δεν μιλήσουμε για την πρωτόγονη φύση του ανθρώπου και την πρωτόγονη ζωή στην οποία οι κοινωνίες ήταν μητριαρχικές και το σεξ ήταν μια φυσική Καθημερινή κοινοτική λειτουργία. Ακούστε το. Κοινοτική λειτουργία. Δεν υπήρχε ιδιωτικότητα στο σεξ στις πρωτόγονες κοινωνίες. Και αυτά τα γνωρίζουμε από τα ευρήματα των ιστορικών ανθρωπολόγων. Στις πρωτόγονες κοινωνίες δεν υπήρχε η έννοια του ζευγαριού. Στις πρωτόγονες κοινωνίες δηλαδή δεν υπήρχε η έννοια της ετεροφιλοφιλίας και της ομοφιλοφιλίας. Ξαναλέω το σεξ, ήταν μια κοινοτική... Ε, λειτουργία Τα παιδιά γνώριζαν μόνο Τη μάνα τους και όχι τον πατέρα τους Υπολογίζουν κάποιοι Ότι σε μια πρωτόγονη μητριαρχική κοινωνία Οι γυναίκες έκαναν Μέσο όρο την ημέρα σεξ Με οχτώ διαφορετικούς ανθρώπους Και οι άνδρες με τέσσερις διαφορετικούς ανθρώπους Γιατί λέει ότι οι άνδρες χρειάζονται και μία περίοδο να ηρεμήσει το σώμα τους και να επαναχτίσει δυνάμεις για να έχουν ξανά σεξουαλική επαφή. Ενώ για τις γυναίκες είναι πιο μικρή χρονικά αυτή η περίοδος. Κρατήστε το αυτό για όσους θεωρούν ότι από τη φύση οι άνδρες έχουν περισσότερες σεξουαλικές ορμές από τι γυναίκες. Τα ευρήματα για τη δραστηριότητα στις πρωτόγονες με την κοινωνίες το διαψεύδουν αυτό. Και επίσης και η ενδοκρινολογία του σώματος, του ανθρωπίνου σώματος, το διαψεύδει ότι για κάποιο περίεργο λόγο οι άνδρες έχουν πιο πολλέ σεξουαλικές ορμές από ό,τι έχουν οι γυναίκες. Είτε άνδρας είσαι, είτε γυναίκα είσαι, ανάλογα με το επίπεδο της λύπητό σου. Λύπητο σημαίνει σεξουαλική επιθυμία. Κάποιοι άνθρωποι έχουμε χαμηλή λύπητο, κάποιοι άνθρωποι έχουμε μέτρια λύπητο και κάποιοι άνθρωποι έχουμε υψηλή λύπητο αναλόγως με το επίπεδο της λύπητος σου, ανεξαρτήτως του φίλου σου, αν είσαι άντρας ή γυναίκα δηλαδή, ανεξαρτήτως του ερωτικού σου προσανατολισμού, θα θες περισσότερο ή λιγότερο ή και καθόλου να κάνεις σεξ. Και επίσης υπάρχει μια ομάδα η οποία ονομάζεται η ομάδα των ανθρώπων με ασεξουαλικότητα, υπολογίζεται γύρω στο 1% του γενικού πληθυσμού οι οποίοι αυτοί οι άνθρωποι δεν νιώθουν καμία απολύτως σεξουαλική επιθυμία. Μπορεί να έχουν ρομαντικές επιθυμίες, μπορεί να θέλουν να μπουν σε μια ερωτική σχέση, αλλά να μην έχουν καθόλου σεξουαλική επιθυμία, μηδενική λύπητο δηλαδή. Και η ασεξουαλικότητα θεωρείται από κάποιους και ως ένας άλλος ερωτικός προσανατολισμός. Υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι νιώθουν ασεξουαλικότητα, δεν έχουν σεξουαλική έλξη. Ανεξαρτήτως φίλου. Ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού. Λοιπόν, και το πιο σημαντικό για το σεξ της πρωτόγονες κοινωνίες... είναι ότι δεν ήταν καθόλου συνδεδεμένο με την τροπή. Με τον ίδιο φυσικό τρόπο και αβίαστο... με τον οποίο εμείς κάνουμε μια χειραψία στη σημερινή εποχή... στις πρωτόγονες εποχές έριχναν και ένα πίδημα... για να μιλήσουμε και λίγο στη ραγκό έκαναν σεξ... Και το σεξ κινόταν δημοσίω. Και επίση υπήρχαν και κάποιε γιορτέ, όπου οι φυλέ καθόντουσαν, είχαν κάποιε συνάξει γύρω από μια φωτιά, υποθέτω το βράδυ, όπου ε, έκαναν εν είδη θεατρικού σεξουαλικέ συνευρέσει κάποιοι άνθρωποι, κάποια μέλη τη φυλή μπροστά στου υπόλοιπου. Και συνήθω αυτό γινόταν για να διδάξουν στα νεότερα παιδιά τη φυλή πώς γίνεται το σεξ, η σεξουαλική λειτουργία. Πώς βλέπουμε, για παράδειγμα, έναν ντοκιμαντέρ α, που δείχνει στη φύση πώς λειτουργούν άγρια ζώα, έτσι ήταν και οι πρωτόγονοι άνθρωποι. Όταν όμως οι κοινωνίε απέκτησαν κανόνες και ανέπτυξαν ταμπού, τότε άρχισε και το σεξ να γίνεται κάτι για το οποίο υπήρχε και υπάρχει και θα υπάρχει συζήτηση και διαμάχη η εξέλιξη του πολιτισμού και η μετάβαση της κοινωνίας σε πατριαρχική μορφή έβαλε το σεξ σε νέα βάση. Και όπως άρχισαν να συμβαίνουν κάποια ψυχολογικά προβλήματα στους ανθρώπους λόγω της εξέλιξης της κοινωνίας, έτσι ξεκίνησε και ο άνθρωπος να χάνει τη φυσική του σχέση με το σεξ. Για παράδειγμα, πιθανολογείται ότι οι πρωτόγονοι άνθρωποι δεν είχαν ψυχικά τραύματα, είχαν μόνο σωματικά τραύματα. Σας παραπέμπω στο δεύτερο επεισόδιο αυτού του podcast όπου μιλάμε για το τραύμα. Και τα ψυχικά τραύματα παρατηρούνται στις οργανωμένες κοινωνίες και με την εξέλιξη του πολιτισμού, της θρησκείας και ούτω καθεξής. Η φύση έχει προνοήσεις στη σοφία της ή ο Θεός εάν υπάρχει, ούτω ώστε οι πρωτόγονοι άνθρωποι να ρυθμίζονται χωρίς να το σκεφτούν από τις ορμόνες τους και τις φυσικές λειτουργίες του σώματός τους. Οι πρωτόγονοι άνθρωποι δεν είχαν γνώσεις περί βιολογίας και περί σύλληψης παιδιών, οπότε ερχόταν η φύση από μόνη της να το ρυθμίσει. Γνωρίζατε ότι το γυναικείο σώμα είναι έτσι προγραμματισμένο ώστε να θυλάζει η γυναίκα, η μητέρα, το νεογέννητο παιδί μέχρι την ηλικία των πέντε ετών. Το ξέρατε αυτό? Στι πρωτόγονες κοινωνίες μιλάμε πάντα. Όταν μια γυναίκα θυλάζει, επηρεάζεται και το ορμονικό της προφίλ, το ορμονολογικό της προφίλ, εκρίνεται μεταξύ άλλων και η προλαχτίνη, η οποία είναι μια ορμόνη, η οποία αποτρέπει άλλη σύλληψη. Οπότε το να θυλάζει μια γυναίκα πρωτόγονη αποτελούσε φυσική αντισύλληψη. Προσοχή, προσοχή, στην εποχή μας ο θυλασμός δεν μπορεί να αποτελέσει φυσική αντισύλληψη επειδή συνήθως ο θυλασμός γίνεται συμπληρωματικά με τη χορήγηση ε, άλλων παρασκευασμάτων στα βρέφη, είτε γάλακτος ε, σε σκόνη, είτε τσαγιού, είτε οτιδήποτε άλλο το και τη χορήγηση της σταδιακή στερεών τροφών από πολύ νωρί. Οπότε μια γυναίκα στη σημερινή εποχή, έστω και αν δεν δίνει ξένο γάλα στο παιδί τη, έστω και αν θυλάζει αποκλειστικά, επειδή στη σημερινή εποχή τα παιδιά αρχίζουν να τρώνε τροφές πέρα από το μητρικό γάλα από πολύ νωρί, δεν θυλάζουν τόσο πολύ, δεν παράγει τόσο γάλα μία σύγχρονη μητέρα η οποία μπορεί να θυλάζει και μέχρι τα τρία χρόνια το παιδί της, άρα δεν αποτελεί φυσική προστασία και αντισύλληψη ο μητρικό στις Στι πρωτόγονε κοινωνίε όμω αποτελούσε. Με όλα αυτά που λέω αυτή τη στιγμή, δεν εισηγούμε σε καμία περίπτωση και με κανένα τρόπο να επιστρέψουμε στον πρωτογονισμό. Όχι. Η σύγχρονη μοντέρνα κοινωνία μπορεί να είναι υπεύθυνη για την πρόκληση του άγχου, του στρε και των ψυχικών τραυμάτων. Είναι όμω και ο λόγο η εξέλιξη που έχουμε στη σύγχρονη μοντέρνα κοινωνία, για τον οποίο ζούμε τόσα πολλά χρόνια. Ο μέσο όρο ζωή των πρωτόγονων ανθρώπων ήταν περίπου τα 30 χρόνια. Ενώ εμεί ζούμε μέχρι τα 80 plus, μέσο όρο ζωή. Και επίση η σύγχρονη μοντέρνα κοινωνία είναι υπεύθυνη για όλε τι ευκολίε που έχουμε, τι ευκολίε τη τεχνολογία, για την καλύτερη υγειονομική περίθαλψη, την ανάπτυξη τη ιατρική κ.ο.κ. Γιατί όμω αναφέρθηκα στην πρωτογονή κοινωνία και στον πρωτόγονο τρόπο σεξουαλική λειτουργικότητα. Για να μπορέσουμε να απολαύσουμε το σεξ της σύγχρονη ζωή, πρέπει να γνωρίζουμε ποια είναι η λειτουργικότητα του, ποια ήταν η λειτουργικότητα του στην πρωτόγονη ζωή. Επειδή μάντεψε, ο μάντεψε δεν έχει αλλάξει. Τα σώματα μας σήμερα έχουν ακριβώς την ίδια κατασκευή, τα ίδια Γονίδια, το ίδιο DNA με τα σώματα των πρωτόγονων ανθρώπων. Μπορεί να γεννιούνται τα παιδιά σήμερα. Στη σύγχρονη εποχή κουβαλούν όμως ένα πρωτόγονον DNA. Λοιπόν, σε μια κλασική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, όπως για παράδειγμα κάποιες διαλέξεις που εξαιρετικά προοδευτικοί και φωτισμένη σύλλογοι γονέων παιδιών που φοιτούσαν σε γυμνάσια ή σε ηλίκια στην Κύπρο με έχουν καλέσει κατά καιρού για να κάνω ημερίδε σεξουαλική διαπαιδαγώγηση σε παιδιά τρίτη γυμνασίου και τρίτη ηλικίου. Ξεκινούσαμε σε εκείνα τα κλασικά, στις κλασικές, τα κλασικά εργαστήρια σεξουαλική διαπαιδαγώγηση με την εξήγηση τη ανατομία των γεννητικών οργάνων ή σεξουαλικών οργάνων των αγοριών και των κοριτσιών, ...την ανάπτυξη των δευτερογενών χαρακτηριστικών του φύλου. Κάθε παιδί που γεννιέται έχει βιολογικό φύλο... ...είτε αρσενικό είτε θηλυκό. Το βιολογικό φύλο καθορίζεται από το χρωμόσωμα X ή Χ. Τα παιδιά που έχουν γυναικείο βιολογικό φύλο... ...έχουν ένα ζεύγος χρωμοσώματος Χ, δηλαδή ΧΧ, 2Χ. Και τα παιδιά που έχουν ανδρικό βιολογικό φύλο... Έχουν ένα χρωμόσωμα Χ και ένα χρωμόσωμα Υ, y, y δηλαδή. XY τα αγόρια, XX τα κορίτσια. Συνήθως το αναφέρουμε στα αγγλικά, με τα αγγλικά αρχικά. Όταν συνυπάρχει το χρωμόσωμα Y με το χρωμόσωμα X, έχουμε αρσενικό βιολογικό φύλλο. Όταν δεν υπάρχει το χρωμόσωμα Y και εχουμε δύο 2X, τότε έχουμε γυναικείο βιολογικό φύλλο. Υπάρχουν, όπως ανέφερα και προηγουμένως, περιπτώσεις τόσο συχνά όσο μία στις 1500 γεννήσεις που να γεννηθεί ένα παιδί το οποίο να είναι intersex. Όρο όρος που παλιότερα χρησιμοποιούταν ατυχώς για τα intersex παιδιά είναι ο όρος ερμαφρόδιτα. Τα παιδιά αυτά γεννιούνται με μια ασάφεια στα εξωτερικά γεννητικά τους όργανα η οποία συχνά συνοδεύεται από γονοτυπική διαταραχή στα φυλετικά τους χρωμοσώματα. Αυτό είναι σημαντικό να το ξέρουμε και επίσης είναι σημαντικό να κατανοήσουμε πως η τακτική που ακολουθούνταν παλαιότερα και σήμερα απαγορεύεται, η ιατρική τακτική πρακτική ήταν όταν γεννιόταν ένα παιδί intersex, το οποίο να έχει ασάφεια στα γεννητικά του όργανα, ο γιατρός καλούσε τους γονείς να επιλέξουν αυθαίρετα και ο φίλο θα έχει αυτό το παιδί. Αν θα το επιλέξουν να είναι κορίτσι, οπότε έκαναν και ανάλογες εγκληματικές χειρουργικές επέμβασεις, ή αν είναι αγόρι που πάλι έκαναν επέμβαση και παρέμβαση στη φύση του παιδιού. Η σημερινή άποψη της επιστήμης για τα ίντερσεξ παιδιά είναι ότι μεγαλώνουμε ένα ίντερσεξ παιδί δίνοντας του πληροφορίες για το γεγονός ότι έτσι το έχει φτιάξει η φύση, ώστε να έχει χαρακτηριστικά και γυναικείου και ανδρικού φύλου και το παιδί αυτό μεγαλώνοντας μπορεί να αεπιλέξει πώς θέλει να δημιουργήσει το ίδιο το κοινωνικό του φύλο. Άρα το βιολογικό φύλο καθορίζεται από τα γονίδια μας, στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων γεννιέται ένα παιδί που να έχει γυναικείο βιολογικό φύλλο ή ένα παιδί που να έχει ανδρικό βιολογικό φύλλο ξεκάθαρο. Το κοινωνικό φύλλο όμως είναι μια κοινωνική κατασκευή. Άρα το βιολογικό φύλλο καθορίζεται από τα γονίδια. Μία στις 1500 γεννήσεις μπορεί να φέρει ένα παιδί intersex, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία των γεννήσεων φέρουν ένα παιδί που έχει ξεκάθαρα ανδρικό ή ξεκάθαρα γυναικείο φύλλο. Όμως το κοινωνικό φύλλο δεν αναφέρεται στα χρωμοσώματα και στα σεξουαλικά γεννητικά όργανα που έχει ένα πρόσωπο, αναφέρεται στο πώς νιώθει ένα πρόσωπο. Και υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες ένα πρόσωπο γεννιέται με ένα χ και μεγαλώνοντας νιώθει ένα XY φίλο. Δεν είναι θέμα του σημερινού επεισοδίου αυτό. Ε, χρειάζεται όμως να γνωρίζουμε τι σημαίνει βιολογικό φίλο και τι σημαίνει κοινωνικό φίλο. Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι cisgender, δηλαδή νιώθουν το ίδιο φίλο με το οποίο έχουν γεννηθεί. Cisgender είναι ο όρος, η cis. Και οι περισσότεροι άνθρωποι είναι straight, δηλαδή ετεροφιλοφιλοι cis straight, cis gender and straight. Οι straight άνδρες ελκύονται ερωτικά από γυναίκες. Οι straight γυναίκες ελκύονται ερωτικά από άνδρες. Και υπάρχει ένα ποσοστό του γενικού πληθυσμού, το οποίο συνήθως ε, λέμε ότι είναι γύρω στο 10% και είμαστε επηρεασμένοι από κάποια ευρήματα μελετών και επισκοπήσεων μελετών του Κίνσεϊ. Γύρω στο 10% μπορεί να είναι λίγο περισσότερο, λίγο λιγότερο, δεν γνωρίζω, ούτε και με ενδιαφέρει, ούτε το θεωρώ σημαντικό. Είναι όμως αρκετά εμφανές, ούτω ώστε να το αναγνωρίζουμε ως κοινωνία, πως υπάρχουν και άνθρωποι με μη ετεροφιλοφιλικό σεξουαλικό προσανατολισμό, άνθρωποι οποίοι μπορεί να είναι ομοφιλόφιλοι, μπορεί να είναι λεσβίες, μπορεί να είναι αμφιφιλόφιλοι και ούτω καθεξής. Δεν είναι το θέμα μας τα queer θέματα σε αυτό το επεισόδιο, το εισαγωγικό, αλλά είναι καλά να το πούμε. Λοιπόν, είπαμε ότι χρειάζεται να ενημερώσουμε τα παιδιά για τις δομικές αλλαγές που θα έχουν στο σώμα τους, για τα δευτερογενή χαρακτηριστικά του φύλου και τις αλλαγές στη λειτουργικότητα. Δεν έχω αναφέρει σε αυτό το επεισόδιο οτιδήποτε για τη σεξουαλική έλξη πιο συγκεκριμένο να την περιγράψω πώς βιώνεται η σεξουαλική έλξη. Ούτε έχω περιγράψει τα στάδια της σεξουαλικής πράξης. Τα αφήνω για το επόμενο επεισόδιο. Το επόμενο επεισόδιο θα έχει περιεχόμενο για το πώς βιώνει ένας άνθρωπος τη σεξουαλική έλξη και ποια είναι τα στάδια της σεξουαλικής πράξης. Όπως είπα και προηγουμένως, το σεξ γίνεται είτε με τον εαυτό σου, είτε συνήθω με έναν άλλον άνθρωπο και κάποιοι μπορεί να προτιμούν περισσότερη παρέα. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Το σεξ είναι κάτι φυσιολογικό. Είναι μια φυσιολογική ανθρώπινη λειτουργία. Άλλε ανθρώπινε λειτουργίε είναι η λειτουργία τη αναπνοή, για παράδειγμα. Η λειτουργία τη καρδιά, για παράδειγμα. Φυσιολογικέ ανθρώπινε λειτουργίε. Η όποια ντροπή και ενοχή γύρω από το σεξ έχει επιβληθεί στους ανθρώπους από την κοινωνία και την εκκλησία και τη θρησκεία γενικότερα για να στερεί από τους ανθρώπους τη δύναμη του σεξ. Γιατί το σεξ όπως και η εξουσία, όπως και τα χρήματα αποτελούν δύναμη. Υπάρχουν αυτές οι τρεις ισχυρές πηγές εξουσίας στις ανθρώπινες κοινωνίες. Εξουσία, χρήμα και σεξ. Η ενοχή και οι εντροπές γύρω από το σεξ έχουν επιβληθεί από την κοινωνία και επειδή ζούμε σε μια πατριαρχική κοινωνία, κυρίω προ τι γυναίκε επιβάλλεται η ντροπή, ούτω ώστε να του στερήσει τη δύναμη που δίνει το σεξ. Η πατριαρχικότητα της κοινωνίας και η ενοχικότητα τη κοινωνία όμω έχει δημιουργήσει προβλήματα όχι μόνο στι γυναίκε, αλλά και στου άνδρε, τους ετεροφιλόφιλου άνδρε σε σχέση με τη σεξουαλική λειτουργία και τη δύναμη που δίνει η ευχαρίστηση του σεξ. Στόχος αυτού του πρώτου επεισοδίου της σειράς σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, ψυχοσυναισθηματικής σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, είναι να μας βοηθήσει να μάθουμε πράγματα γύρω από το σεξ, να βρούμε δηλαδή τη σεξουαλική μας δύναμη. Πάμε λοιπόν δυνατά. Αυτό ήταν το πρώτο και εισαγωγικό επεισόδιο της σειράς ψυχοσυναισθηματικής σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στο podcast μας. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το επεισόδιο και θα χαρώ να πάρω ερωτήματα από εσάς για επόμενα επεισόδια. Για να μπορέσω εύκολα να δω τα ερωτήματα, μπορείτε να τα αφήσετε σε σχόλια κάτω από το βίντεο του podcast, το οποίο θα στο κανάλι μου στο YouTube. Μπορείτε να βρείτε εύκολα το κανάλι μου στο YouTube πληκτρολογώντας απλώς το όνομά μου είτε Θέκλα είτε Θέκλα Πετρίδου και θα σας βγάλει το κανάλι μου στο YouTube. Επειδή είναι πολλές οι πλατφόρμες στις οποίες παίζονται τα podcast, Spotify, Apple, Google Podcasts και ούτω καθεξής, δεν μπορώ να μαζέψω απορίες εκτός από τα σχόλια κάτω από το επίσημο βίντεο του podcast αυτού, το οποίο θα αναρτηθεί στο κανάλι μου στο YouTube την 5η 21 Σεπτεμβρίου 2023. Θα χαρώ να πάρω ερωτήματα σε σχέση με τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση που αναγγέλλω ότι το επόμενο επεισόδιο, το δεύτερο επεισόδιο του Sex Ed Series θα έχει Sex Education, το Sex Ed, Series σημαίνει σειρά, της σειράς σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, θα έχει θέμα τη σεξουαλική έλξη και τα στάδια, τα τέσσερα στάδια τη σεξουαλική πράξη. Ελπίζω να είστε το ίδιο ενθουσιασμένοι με εμένα για αυτό το νέο εγχείρημα. Θεωρώ ότι είναι καλή ιδέα να προβούμε σε πράξει, όχι σεξουαλικέ φυσικά δημοσίω, να φτιάξουμε ένα podcast, να φτιάξουμε μια σειρά επεισοδίων για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και να δώσουμε ίσως μία ιδέα για το πώς θα μπορούσε να είναι η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία. Και λέω ψυχοσυναισθηματική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. γιατί σε επόμενα επεισόδια θα μιλήσουμε πολύ και για τα συναισθήματα και για τις ανθρώπινες σχέσεις που έχουν να κάνουν με το σεξ. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Πατήστε ε, το κουμπί της ακολούθησης από όπου και αν ακούτε και αξιολογήστε μας αν σας άρεσε αυτό το επεισόδιο ή και όλο το podcast από όπου ακούτε τα podcast σας. Σας χαιρετώ.